Κοντά μας και δύο από τους ανθρώπους που έχουν μια λαμπρή πορεία στο ποδόσφαιρο της Ανατολικής Αττικής, ο κύριος Λεπαντατζής, ο μακροβιότερος πρόεδρος στην Εψανά, ο επίτιμος πρόεδρος του Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου. Κύριε Λεπαντατζή, κλήρωση πρωταθλημάτων και κυπέλλου Εψανά, το σχόλιό σας. Κοίταξε, όλοι παίζουμε με όλους. Ξεκινάμε με ένα παιχνίδι με τον Αχαρναϊκό που πιστεύω ότι βάσει του ρόστερ που έχει θα είναι ένα από τα φαβορί της ανόδου. Εμείς φέτος έχουμε κάνει μία προσπάθεια, μία ανανέωση διοικητική και μία ανανέωση και βασιζόμαστε στα παιδιά των ακαδημιών μας και πάμε να παίξουν τα παιδιά της περιοχής μας. Έχουμε άλλο στόχο από τους στόχους των προηγούμενων ετών που είχα εγώ, που πήρα και πρωτάθλημα και κύπελο και τα λοιπά. Τώρα η φιλοσοφία μας έχει αλλάξει. Έχει αναλάβει νέα παιδιά διοίκηση, παλέμαχοι του Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου, παιδιά με όρεξη για δουλειά και οργάνωση. Είναι οργανωμένη η ομάδα και πιστεύω ότι θα κάνουμε μια καλή πορεία και θα ευχαριστηθούν και τα παιδιά της περιοχής μας ποδόσφαιρο. Κοντά μας και ο πρόεδρος των Γλυκών Νερών, ο κύριος Ντρούγκας. Κύριε Ντρούγκα, κλήρωση πρωταθλήματος. Το πρώτο σας σχόλιο για το πρόγραμμα και για την προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα σας στο νέο πρωτάθλημα της Εψανά. Να ευχηθώ κι εγώ να έχουμε μια καλή αγωνιστική χρονιά, όλες οι ομάδες. Υγεία σε όλους τους ποδοσφαιριστές, προπονητές, παράγοντες και σε όλους που εμπλέκονται με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι το πρωτάθλημα της Εψανά θα είναι άκρος ανταγωνιστικό και πολύ δύσκολο. Έχει ποιότητα καλών παιχτών και καλών προπονητών. Θα είναι ένα πρωτάθλημα που τα περισσότερα μάτς θα κρίνονται κυριολεκτικά στο γκολ. Εμείς είμαστε μια νέα ομάδα. Έχουμε κάνει μια τεράστια ανανέωση με πάρα πολλούς νέους παίχτες. Με ένα μικρό κορμό κυρίως νέων παιδιών που έμειναν από πέρσι. Με νέο προπονητή. Ευελπιστούμε ότι θα βρούμε τα πατήματά μας, ότι θα μπορέσουμε να γίνουμε ομάδα για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει στην αρχή της χρονιάς. Καλή σεζόν και στους δύο και να πετύχετε τους στόχους σας. Και υγεία. Υγεία, πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.